Τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μαραβελίδη. Καλησπέριζω τους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του σταθμού. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τους 200.070 οι οποίοι παραμένουν στην αγορά εργασίας, τις θέσεις εργασίας που κρατούν και δεν βρίσκουν δουλειά οι νεότεροι, η μεγάλη ανεργία που υπάρχει στις γυναίκες, τον αγώνα το δικαστικό που δίνουν οι συνταξιούχοι για να βγει επιτέλους η σύνταξή τους. Αλλά πρώτα θα ήθελα ένα σχόλιο για όλο αυτό που γίνεται με την εξαήμερη εργασία, που ακόμα και τα διεθνή μέσα ασχολούνται με τη χώρα μας και όχι με καλό τρόπο, γιατί όταν σε δεκάδες χώρες έχει δοκιμαστεί και στην Ευρώπη συγκρίσιμες χώρες με την Ελλάδα, όπως είναι η Ιρλανδία, όπως είναι η Ισπανία, έχει δοκιμαστεί με επιτυχία το τετραήμερο. Όταν όλος ο κόσμος βρίσκει τρόπους να είναι πιο παραγωγική η εργασία, αλλά με λιγότερες ημέρες εργασίας, εμείς κάνουμε το αντίθετο. Κάνουμε εξαήμερη εργασία. Και εξού και το μεγάλο ενδιαφέρον και ξένων μέσων, ήδη έχουν απευθυνθεί και σε εμένα προσωπικώς και στην Ένωσή μας, στην ΕΝΙΠΕΚ, και διαρωτώνται μεγάλα μέσα πώς η Ελλάδα, με το ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερες ώρες από κάθε Ευρωπαίο, κύριε Μαραβελίδη, έρχεται τώρα και το σπάσιμο του πενθήμερου, μια κατάκτηση της δεκαετίας του 80, όπου όλοι πανηγυρίσαμε και νομίζαμε δεν θα υπήρχε πισωγύρισμα το 8ωρο, το πενθήμερο και το 40ωρο. Τώρα να έρχονται χιλιάδες κόσμου με επιβαλλόμενο διευθυντικό δικαίωμα και όχι σε εθελοντική βάση, όπως κακώς ενημερώνουν το λαό μας κάποιοι δυστυχώς και επιστήμονες αλλά και κυβερνητικοί παραγόντες. Είναι διευθυντικό δικαίωμα σε μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων να δουλεύουν 48ωρο, δηλαδή 6 μέρες επί 8, και βεβαίως να έχουν και μία προσάυξηση 40% για την επιπλέον 6η μέρα εργασίας. Υπό αυτή την έννοια είναι, όπως είδα και το εξαιρετικό ρεπορτάζ, διερωτώνται πολλοί πώς, ενώ πολλές κυβερνήσεις προσανατολίζονται να πάνε σε τετραήμερη εργασία, εβδομαδιαία εργασία, χωρίς μάλιστα κύριε Μαραβελίδη μείωση των αποδοχών, να έρχεται η Ελλάδα, που οι Έλληνες, όπως είπα και εισαγωγικά, δουλεύουν τις περισσότερες ώρες την εβδομάδα, να εξαναγκάζονται, να πείθονται, να πιθαναγκάζονται πολλές χιλιάδες κόσμου να δουλεύει και έκτη μέρα, παραμελώντας παιδιά, οικογένεια, την προσωπική τους ξεκούραση, που ήταν χρόνια αυτό αίτημα των εργαζομένων. Όχι, είναι ένα τεράστιο θέμα. Πολύ σωστά κάνετε πάντα και αναδεικνύετε αυτά τα θέματα εσείς. Αλλά θέλω να περάσουμε να προλάβουμε και μερικά ακόμα, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά. Πάμε λίγο σε αυτούς 200.070 που παραμένουν στην αγορά εργασίας. Μα ποια η ανθρωπιά αυτού του μέτρου, που 200.000 μέχρι σήμερα μεγάλης ηλικίας, λόγω του ότι λεηλατήθηκαν οι συντάξεις τους τα μνημονιακά χρόνια αλλά και τα χρόνια του κορονοϊού, ακόμα και τώρα υφίστανται κάποιοι, το είδα τον κύριο Πρωθυπουργό σε μια αποστροφή του να λέει ότι θα δώσουμε το λεγόμενο επίδομα προσωπικής διαφοράς. Γιατί δεν καταργεί την προσωπική διαφορά κύριε Μαραβελίδη? Γιατί εμποδίζει για χρόνια αυτούς που φόρτωσαν η προηγούμενη προσωπική διαφορά και την κρατάει η κυβέρνησή του, την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, όχι μόνο την κρατάει, αλλά την επαναθέσπισε με τον νόμο Μπρούτσι? Γιατί δεν λέει καταργώ την προσωπική διαφορά για να πάρουν και αυτοί πραγματική τη αύξηση, αυτή που έδωσε 3% ή παλιότερα 7,5%. Άρα λοιπόν αυτό που λέει θα δώσει ένα 150 ή 200 στο μισό εκατομμύριο συνταξιούχων, που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν θα πάρουν την ετήσια αύξηση, θα πάρουν ένα 150. Σε αυτή τη φάση της εκτείναξης των τιμών, τι να καλύψουν οι συνταξιούχοι μας? Γι' αυτό οι μισοί δεν πήγαν στις κάλπες και άλλοι μισοί λάκηξαν από τις κάλπες της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Μαραβελίδη. Ναι, αλλά πολλοί αναγκάζονται και να δουλέψουν. Όταν το 60% των συνταξιούχων έχει κύρια σύνταξη καθαρά κάτω από 940 ευρώ, με την ακρίβεια εκεί που έχει φτάσει, δηλαδή ένας συνταξιούχος που έχει αυτή η σύνταξη, πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να νοικιάσει ένα σπίτι για να μείνει? Πώς θα μπορούσε να αγοράσει από το σούπερ μάρκετ? Πολλοί δεν είναι όπως το παρουσιάζουν, ότι τι ευνοϊκές που είναι οι νέες διατάξεις και δουλεύουν ακόμα οι συνταξιούχοι. Το κάνουν από ανάγκη για να επιβιώσουν. Οι λεηλατημένες χαμηλές συντάξεις εξαναγκάζουν τους συνταξιούχους μας. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Μαραβελίδη. Δεν υπάρχει στο προηγούμενο 200.000 μέσα σε 3 μήνες να μπουν πάλι στην αγορά εργασίας στα 65 τους, στα 68 τους, στα 70 τους. Ήρθε ένας 78 ετών σήμερα με προβλήματα υγείας. Έχω, μου λέει, 700 ευρώ σύνταξη. Έχω χρέη. Αδυνατό, θέλω να μου κάνεις αίτηση για να ξαναμπω στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας, κύριε Μαραβελίδη. Να ξαναμπαίνουν 70άριδες και 80άριδες. Αφού τους λέει λάτισαν τις συντάξεις, τους λένε τώρα ξαναδουλεύτε χωρίς περικοπή. Με ποια χρόνια να δουλεύουν. Και αυτό το οποίο εισαγωγικά σωστά είπατε, το παρατηρούμε και εμείς οι ερευνητές στην αγορά εργασίας, ότι έχουμε πολύ υψηλή ανεργία νέων, ήδη είναι υπερδιπλάσια για τον προηγούμενο μήνα. Σας στείλαμε τα στοιχεία. 10,7 η γενική ανεργία, 23,5% η ανεργία των νέων μέχρι 25 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί που μπαίνουν για να σώσουν τη διαβίωσή τους, μια αξιοπρεπή διαβίωση, και να τσοντάρουν να ενισχύσουν τη σύνταξή τους που έχει λαϊλατηθεί από τα μνημόνια, μπαίνουν στην αγορά εργασίας και κλείνουν, σε κάποιο βαθμό εννοώ, τις πόρτες για την έλευση νέων, ικανών, φιλόδοξων, προσοντούχων νέων μας. Κύριε Μητρόπουλε, θέλω και μία κουβέντα για τη συνταξιούχο που κατάφερε μετά από 4 χρόνια να πάρει τη σύνταξή της όταν ακολούθησε την νομική οδό. Τον αγώνα αυτό, κύριε Μαραβελή, το ξεκίνησα το 2020 όταν είχαμε απειβήσει με τη μεγάλη αργοπορία, καθυστέρηση χορήγησης των συντάξεων. Βγήκε το πρωτοδικείο δικαίωση την ασφαλισμένη, το εφετείο βγήκε δικαίωση την ασφαλισμένη και επέβαλε πολλά δικαστικά έξοδα σε βάρος του ΕΦΚΑ. Προχτές κοινοποιήσαμε το απόγραφο με τους συνεργάτες και εισέπραξε 5.500. 4.500 η αποζημίωση λόγω καθυστέρησης της σύνταξής της και το άλλο ποσό ήταν η τόκη. Άρα λοιπόν ανοίγει ο δρόμος, κύριε Μαραβελίδη, όσοι είναι απαγοητευμένοι, για όσους έχει καθυστερήσει η έκδοση της σύνταξής τους, να θεωρήσουν αυτή την απόφαση πιλότο και να διεκδικήσουν, διότι δεν είναι μόνο ότι καθυστερεί η έκδοση σύνταξης. Όταν μετά από 5-6 χρόνια σου δίνει τη σύνταξη, σου τη δίνει άτοκα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μαραβελίδη? Όταν ένας πολίτης χρωστάει στο κράτος, στο δημόσιο, στην εφορία, από τον πρώτο μήνα τρέχει θηριώδης τόκος. Ενώ όταν το κράτος, ο ΕΦΚΑ, χρωστάει στους πολίτες για 6 και 7 χρόνια, του τα δίνει άτοκα και μάλιστα πετσοκομμένα σε φόρους. Είναι πολύ θετική η είδηση αυτής της απόφασης, αλλά είναι πολύ αρνητικό το γεγονός ότι βρίσκεις το κράτος, τον ασφαλιστικό φορέα, αντί να είναι αρρωγός σου, τον βρίσκεις αντίπαλό σου στο να βγάλεις τη σύνταξή σου και πρέπει να ακολουθήσεις την νομική οδό. Τέλος πάντων, μακάρι να βελτιωθεί και αυτό στο μέλλον. Κύριε Μητρόπουλε, σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το κανάλι σας. Καλό βράδυ.